φωτογραφίες από το δείπνο, δεν κυκλοφορούν πουθενά αλλού. Ναι. Που σημαίνει ότι έχουμε πλήρες ρεπορτάζ, γιατί η συζήτηση εκεί ήταν πάρα πολύ φιλική, πάρα πολύ χαλαρή. Μίλησαν για το survivor. Αγγέλη, μα πετάς πάντα το σειράκι που θα μας τραβήξει την προσοχή. Survivor. Τα τεράστια νούμερα τηλεθέασης. Και είπαν ότι είναι. Θα σας πω. Καλέ, ζήλεψαν από το πιάτο. Θα πάνε και όλο το Πασόκ στην Αγιοδομήνη τώρα σε νούμερα. Ότι δεν έχουν σοβαρότερα προβλήματα στο Πασόκ να συζητήσουν. Πιο μετά, γιατί τώρα τι θα πει ακριβώς. Λοιπόν. Πιο μετά. Θέλω να σας πω ότι στο τραπέζι αυτό η κυρία Γεννηματά τους κέρασε, τους έκανε το φαγητό με νηστίσιμα. Δηλαδή γαρίδες, πίτες. Ε, τι περίμενες εσύ εδώ τα νηστίσιμα. Όχι ακόμα. Χαλβά. Το περίμενε το τραπέζι. Συγγνώμη, την απάντηση την ακούσατε. Λέω ας τα ακούσουμε. Γαρίδες, όχι ακόμα. Πιλάφι. Και ο σύζυγος της κυρίας Γεννηματά. Συγγνώμη, μαγείρεψε γαρίδες με πιλάφι. Αυτό ήταν όλο το φαγητό. Και γαρίδες και πιλάφι, βρε παιδί μου. Εκεί στάθηκε. Μόνο αυτό ήταν το φαγητό, αυτό ρωτάω. Ε, παιδιά, η γυναίκα μαγείρεψε νηστίσιμα. Συγγνώμη, δεν το είδα. Ένα πιάτο έφτιαξε. Το μαγείρεψε η γυναίκα. Δεν είπα ότι έκανε πίτες, λέει. Έκανε πιλάφι με γαρίδες. Θα κολλήσουμε τώρα στο πιλάφι. Συγγνώμη, άπλωσε φίλο. Ξέρει η κυρία Φόφη να απλώνει φιλό και έφτιαξε και πίτες. Θέλει να σου πω ακριβώς τι ξέρει η κυρία Φόφη. Όχι, έχω πορεία, λέγε. Και τι αγάπησε η ίδια. Άμα θέλει να την πάρουμε τηλέφωνο, να μας πει τη συνταγή. Λοιπόν, η Φόφη Γεννηματά, ένας πολύ ζεστός άνθρωπος. Ναι, με την πλάκα κάνει. Πολύ λιγός και ζεστός και πολύ φιλόξενος. Λοιπόν, αυτό λοιπόν ήταν το μενού. Ήταν το μενού αυτό. Ο σύζυγός της, ο Ανδρέας, φτιάχνει ρακόμελο. Τέλεια. Παιδιά, όλα σπιτικά ήταν, μπράβο. Και τους έφτιαξε ρακόμελο και τους κέρασε. Μάλιστα. Βέβαια, από όλες αυτές τις ωραίες λιχουδιές και τα νηστίσιμα φαγητά, έλειπε ένας. Ποιος? Που ήταν σημαντικό. Έλειπε ο Βενιζέλος. Έβλεπε Survivor. Όχι, ήταν η πρόσκληση μόνο για τους βουλευτές. Ο Γιώργος δεν είναι βουλευτής. Α, ήταν μόνο για τους βουλευτές. Να σου το πω και αυτό. Έβλεπε Survivor ο κύριος Βενιζέλος χθες. Όχι, είχε άλλη υποχρέωση και γι' αυτό δεν πήγε. Είχε ενημερώσει την κυρία Γεννηματά. Τέλος πάντων, δεν πήγε. Είναι η δεύτερη φορά που ο κύριος Βενιζέλος ρίχνει πόρτα, να το πούμε. Δεν είναι ωραίο αυτό. Θέλω να σου πω εγώ πώς το βλέπω ως τρίτη απ' έξω. Βλέπω μια γυναίκα η οποία κάνει μια προσπάθεια, αυτό το κόμμα που είχε διαλυθεί. Έτσι. Φάνηκε, θέλω να σου πω, κάνει μια προσπάθεια να το αναβιώσει, το παλεύει. Και βλέπω τώρα τους εγωισμούς τους προσωπικούς να μπαίνουν στη μέση. Δεν θέλω να έρθει ο Γιώργος, έφερε στο Γιώργο, δεν θα έρθω εγώ στο τραπέζι. Δηλαδή βλέπω αυτό το πράγμα το οποίο εμένα δεν μ' αρέσει. Φάνηκε ότι εχθές, αυτό έχει παραμεριστεί λιγάκι, επειδή ήταν χαλαρή η κουβέντα και η συζήτηση και φιλική ατμόσφαιρα, φάνηκε και ότι είχε και έτσι υψηλή αυτοπεποίθηση η κυρία Γεννηματά. Ήταν δηλαδή χαρούμενη κτλ. Γιατί βλέπει, ας το πούμε, ότι ρε παιδί μου, η κόπη τη, ως ένα βαθμό, πιάνουν τόπο. Βεβαίως. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι επειδή ακριβώς η συζήτηση ήταν χαλαρή και φιλική ατμόσφαιρα, είπαν και για το Survivor ότι αποτελεί ένα κοινωνικό φαινόμενο λόγω της μεγάλης, ας το πούμε, τεράστιας τηλεθέασης που. Ο Σιμίτης βλέπει τη διαφορά κοινωνικό συζητούν, φαινόμενο και το πρώην Πασόκ, νυν Πασόκ, βλέπει το Survivor. Εντάξει, ο καθένας. Πώς τα συνδέεις, δεν μπορώ να καταλάβω όλα μαζί. Προσπαθώ να καταλάβω πώς σκέφτονται όλοι αυτοί. Λοιπόν, συζητήσαμε για τον Τραμπ και τις αστειότητες του Αμερικανού Προέδρου. Συζητήσανε για τα εσωκομματικά. Ποιος είναι ο αγαπημένος τους παίχτης τώρα, μαχητές ή διασύμους, τι προτιμούνε, είπανε τίποτα, είπανε μόνο για το κοινωνικό φαινόμενο. Νομίζω, από τα συφραζόμενά τους, χωρίς όμως να το πω με βεβαιότητα, είναι οι μαχητές. Οι μαχητές, παιδιά. Όχι, διάσημοι. Οι μαχητές. Ντάνο, δεν θέλουνε κανένα. Δεν ξέρω τι θέλουνε, μην με βάζεις τώρα σε λεπτομέρειες που να τις ξέρω.